Κατερίνα μου, είμαι η Φέη και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Είμαι παντρεμένη και εδώ και λίγο διάστημα έχω σχέση με τον παιδικό φίλο της πρώτης μου ξαδέλφης. Το τελευταίο διάστημα, ο άντρας μου άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι τρέχει. Γι' αυτό το λόγο, ζήτησα από τον εραστή μου να μην βλεπόμαστε για κάποιο διάστημα. Εκείνος φυσικά έγινε έξαλλος και δεν ήθελε να το δεχτεί. Λίγο καιρό αργότερα, η ξαδέλφη μου είπε πως έχει κάνει σχέση μαζί του. Έπεσα από τα σύννεφα. Πήγα και τον βρήκα και τον ρώτησα γιατί τα κάνει όλα αυτά. Του είπα ότι θα μιλήσω στην ξαδέλφη μου και θα της πω τι πραγματικά συμβαίνει. Εκείνος με παρότρινε να το κάνω και μου είπε πως έτσι θα μαθευτεί όλη η αλήθεια και θα χωρίσω κι εγώ με τον άντρα μου. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στην ξαδέλφη μου την αλήθεια με κίνδυνο να χωρίσω ή να μην πω τίποτα και να τον χάσω μια για πάντα. Τι έγινε, αγάπη μου? Έτοιμη? Έτοιμη. Και εσύ? Ναι, έτοιμος είμαι. Να σου πω, γλυκέ μου. Έλα. Το μεσημέρι θα αργήσω. Θα πάω για καφεδάκι από το σπίτι της Σόνιας. Άντε. Ναι. Μπράβο, καλά θα κάνεις. Τι κάνεις, Σόνια, ρε, εσύ? Καιρό έχω να τη δω. Κι εγώ. Καλά είναι. Θα πάω να μάθω τα νέα της. Ωραία. Καλά να περάσετε. Εσύ τι θα κάνεις? Τίποτα, ρε, Σιφέ. Τι να κάνω? Θα γυρίσω, θα ετοιμάσω κάτι να τσιμπήσω και μετά θα ράξω λίγο. Θα δω λίγο τηλεόραση, λίγο ίντερνετ. Εντάξει. Μην αγχώνεσαι για μένα. Όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Άντε. Θεή μου, πώς είσαι? Καλά, Σόνια μου. Μια χαρά. Φούρεμα. Ευχαριστώ. Να σου πω, Λάζαρος τι κάνει? Καλά είναι. Ξέρεις, τώρα δουλεύουμε πολύ και οι δύο. Mm. Αλλά χανόμαστε, αλλά καλά είμαστε, καλά είμαστε. Τα πάτε καλά μου. Μια χαρά. Ω, μπράβο. Η Μανούλας τι κάνει? Μη μου τη θυμίζεις, μια χαρά. Μην τη μελετάμε όμως. Γιατί? Γιατί όλη η μέρα με παίρνει τηλέφωνα. Να βρω λίγο κάποιον να φτιάξω τη ζωή μου. Ναι, δίκιο έχει όμως. Έλα, ρε αγάπη, έλα που έχει δίκιο. Να σου πω, θα τον βρω όταν θέλω εγώ και άλλωστε. Δεν βλέπεις τι γίνεται έξω, πώς είναι η κοινωνία. Τέλος πάντων τώρα. Και δουλειά σπίτι με, εγώ δεν βγαίνω και καθόλου. Εντάξει, πάντως εγώ είμαι της γνώμης, αδελφή Ανίκη, ότι πρέπει κάποιον να βρίσκεσαι. Ρε Φέη, να σου πω κάτι. Έρχεσαι εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι, ωραία, οι δυο μας. Σε παρακαλώ, μην μου λες και εσύ τα ίδια με τη μάνα μου. Please. Εντάξει. Λοιπόν, άκου, αύριο θα πάω για καφέ με το Φώτη. Θα έρθεις μαζί μας? Με το Φώτη, ε. Ναι, έλα μαζί μας, Περιούλα. Όχι, μωρέ, τώρα έχω δουλειά, δεν μπορώ. Έχεις να το δεις και καιρό. Εντάξει, δεν πειράζει. Δώσ' του χαιρετίσματα και φιλιά από μένα και μια άλλη φορά θα βγούμε όλοι μαζί. Καλά, θα κανονίσουμε όμως. Ναι, ναι. Mm. Αγάπη, θα φύγω. Έλα, κάτσε λίγο ακόμα, ρε εσύ. Δεν γίνεται καθόλου. Πρέπει να φύγω, το ξέρεις. Αμάν, ρε Φέη, δηλαδή πάντα κάθεσαι έτσι λίγο και μετά έφυγες. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρω, αλλά εντάξει. Να σου πω, έμαθα ότι θα πας αύριο με τη Σόνια για καφέ. Ναι, μωρέ, εντάξει, τόσο καιρό έχω να τη δω και εκείνη. Είπαμε να κανονίσουμε. Καλά θα κάνεις. Να μην καταλάβει και εκείνη τίποτα. Να μην καταλάβει κανείς τίποτα. Ναι, ξέρω, μην καταλάβει κανείς. Αλλά αυτή η πρεμούρα σου, ρε Φέη, δηλαδή εντάξει. Ακόμα και η Σόνια κολλητή μου είναι και ξαδέρφη σου, γιατί να μου μάθει κάτι? Φωτή, κανείς να μην μάθει. Ούτε η Σόνια. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Κανείς. Ναι, ξέρω, εντάξει, ό,τι πεις. Έλα, παίρνα. Άντε. Μ' αρέσει που θα πίναμε καφέ έξω. Ρε, εσύ, Σόνια, εντάξει, συγγνώμη, έκανα 10 ώρες με τη δουλειά. Συγγνώμη, παιδάκι μου, σε περίμενα 2 ώρες στο πάρκο να έρθεις. Τι να κάνω, με κράτησανε παραπάνω. Στη δουλειά, ε! Ναι. Να σου πω, Φώτη μου. Δουλειά το λέμε τώρα. Ερωτοτροπίζουμε καμία, βρήκες καμία πιτσιρικά. Να σου πω, βρήκες, για κοίτα με. Έλα, φιλαράκι, λέγε. Έλα, άτσι χασμάρε. Καλή. Ρε, να σου πω με την τύχη μου, δεν είναι εμένα, τι να βρω. Τι τύχη, τι. Το βλέπω εγώ και εγώ και εσύ, μπαγκούρια, κατά τη στιγμή. Λοιπόν, μα φαντάζεσαι λίγα χρόνια, ε! Θα γεροκομίσουμε ο ένα τον άλλον. Με μπαγκούρα θα είμαστε. Εσύ να σου πω. Σήμερα είχα πει και στη Φέη να έρθει για καφέ. Έτσι, παρήγουλα να γελάγαμε όλοι μαζί. Και? Δεν δέχτηκε. Τι να κάνει η Φέη μου, ρε, έχει τερχάματα, έχει και σπίτι. Είναι ρεμάλες σαν εμάς. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς εδώ, να σου φτιάξω καφέ? Θα μου κάνεις καφέ, περιμένω τόση ώρα. Θα μου την πληρώσουμε, εσύ, το λέω. Φέη. Για πού στολίστηκες, κορίτσι μου? Πάω λίγο στα μαγαζιά να πάρω μερικά πράγματα.
Στα μαγαζιά. Ναι. Αμάρε, Φέη. Σήμερα που έχω ρεπό, ήταν ευκαιρία να περάσουμε τη μέρα μας μαζί. Και εσύ πας στα μαγαζιά. Βρε Λάζαρε, το αναβάλω διαρκώς μέρες τώρα. Θέλω να πάρω 2-3 ρούχα. Δεν γίνεται άλλη μέρα. Τώρα πρέπει. Τέλος πάντων, τι να σου πω. Θα αργήσεις. Άμπα, 2-3 ώρες. Κατάλαβα. 4-5 και βάλε. Χάσαμε τη μέρα μας. Δεν πειράζει. Θες να σου πάρω κάτι απ' έξω? Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Άντε. Γεια. Φέη μου, θέλω να ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενος που σε έχω εδώ. Νιώθω τόσο ερωτευμένος μαζί σου, είναι τόσο τέλειο αυτό που έχουμε. Αγάπη μου, κι εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Αλλά πρέπει να φύγω, δεν μπορώ να καθίσω άλλο. Εγώ κάθομαι και σου ανοίγω, ας πούμε, και εσύ πρέπει να φύγεις, έτσι. Α, εντάξει, ναι, φύγε. Έλα βρε αγάπη μου τώρα, γιατί κάνεις έτσι, αφού το ξέρεις ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ξέρω, ξέρω. Να σου πω κάτι. Ναι. Έχει αρχίσει να μην κουράζει αυτή η κατάσταση σας τελευταία, έτσι. Αφού τόσο καιρό βλέπεις ότι δεν τραβάμε τον άντρα σου και ότι εμείς πηγαίνουμε μια χαρά μαζί, χωρίς έτο να τελειώνει αυτή η ιστορία. Έλα βρε Φώτη, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό τώρα θέλει πολύ συζήτηση. Ωραία, έλα να συζητήσουμε. Εντάξει. Σου υπόσχομαι θα βρούμε μια ευκαιρία, πολύ σύντομα, να έχω χρόνο στη διάθεσή μου, να καθίσουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Καλά, εντάξει, Φέη. Έχεις βολευτεί, βλέπω και δεν θες να κάνεις τίποτα, ό,τι πεις. Έλα, βρε αγάπη μου, δεν μπορώ τώρα να φύγω και να σε αφήσω έτσι πίσω μου τρομένος. Σε παρακαλώ. Εντάξει, ό,τι πεις. Πήγαινε, μη σε κρατάω. Έλα, σταμάτα τώρα. Άσε με να φύγω, μην έρθει ο Λάζαρος και έχουμε τα χειρότερα. Άσε με, σου λέω, ναι. Έλα, 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 κλείσε, κλείσε, κλείσε. Τι έγινε, Φέη? Ήρθες, Λάζαρε, δεν σε περίμενα. Εγώ ήρθα. Εσύ για που ετοιμάζεσαι να πας? Ναι, για πού θα πάω? Ναι. Θα πάω στη Σόνια. Στη Σόνια θα πάω. Θα πας στη Σόνια? Ναι. Ρε εσύ, Φέη, με δουλεύεις? Γιατί το λες αυτό, Λάζαρε? Γιατί το λέω? Εγώ πήρα άδεια από τη δουλειά για να έρθω να περάσουμε λίγες ώρες μαζί και εσύ μου λες θα πας στη Σόνια. Δεν ήξερα ότι θα είχες πάρει άδεια από τη δουλειά. Η Σόνια ήταν μόνη της, ήθελε λίγη παρέα και το κανονίσαμε. Πειράζει τώρα? Φέη, πίστεψέ μου ότι πραγματικά δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Είσαι σίγουρη ότι θα πας στη Σόνια ή συμβαίνει κάτι άλλο? Αστειεύεσαι τώρα. Τίποτα δεν συμβαίνει. Στη Σόνια θα πάω. Γιατί? Είσαι σίγουρη, δηλαδή? Ναι. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό στην πορεία. Τέλος πάντων, μη σε καθυστερώ, αφού έχεις κανονίσει να πας στη Σόνια. Όχι, το σκέφτηκα λίγο. Θα το ξεκανονίσω, την πάρω ένα τηλέφωνο, να περάσουμε μαζί το απόγευμα. Δεν χρειάζεται, μην κάνεις τον κόπο. Μια και το κανόνισες να πας, τώρα δεν θέλω εγώ. Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτείς μόνη σου. Όχι, 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 δεν το κάνω γιατί μου είπες εσύ. Όχι, εγώ το σκέφτηκα ότι το έχω παρακάνει λίγο τον τελευταίο καιρό. Να την πάρω ένα τηλέφωνο να το ξεκανονίσω, δεν πειράζει. Εντάξει. Εντάξει. Αγάπη μου, τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή, δεν σε περίμενα. Στάσου, γλυκέ μου, έχω έρθει γιατί θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Τι είναι? Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος? Ο Λάζαρος έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι έχω εξωσυζυγική σχέση. Μας έχει καταλάβει? Δεν έχει καταλάβει συγκεκριμένα για μας τους δύο, αλλά έχει καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Μάλιστα. Και τώρα? Φώτη, πρέπει για ένα διάστημα να μην βλεπόμαστε, για να του ρίξουμε λίγο στάχτη στα μάτια. Συγγνώμη, τώρα δηλαδή, αυτή τη στιγμή που έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, εσύ αντί να το σπάσεις μαζί του οριστικά, μου λες να αραιώσουμε και να μην βρισκόμαστε? Μα σε παρακαλώ, βρε Φώτη μου. Τι σε παρακαλώ, ρε Φέη, τόσο καιρό υπομονή κάνω. Μα πρέπει να φερθούμε λίγο έξυπνα. Δεν γίνεται τώρα να τα κάνουμε όλα έτσι και να τα τεινάξουμε στον αέρα. Φέη μου, δεν είναι διαφορική η εξίσωση, είναι απλά τα πράγματα. Το λύγεις μαζί του για να μπορείς να είσαι με μένα. Γιατί το κάνεις τόσο δύσκολο? Αχ, σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Σε παρακαλώ, λίγο υπομονή σου ζητάω. Μόνο λίγη υπομονή, τίποτα άλλο. Λίγη υπομονή είχα και μου έχει τελειώσει, Φέη. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις σου σιγά-σιγά, να δεις τι θα κάνεις. Φώτη, εγώ θα σε αφήσω να σκεφτείς αυτά που είπαμε και τα λέμε. Μιλάμε και από το τηλέφωνο. Καλά, εντάξει, να φύγει. Άντε, για. Έλα, Φώτη μου. Κάθισε. Τι έγινε? Τι έχεις να μου πεις?
Ήθελα να έρθω να σε δω λίγο, ρε Σόνια, να σου πω δύο πράγματα. Έγινε κάτι σοβαρό. Έγινε κάτι, τώρα αν είναι σοβαρό ή όχι. Να σου πω. Γκομενικό είναι. Υπάρχει κάποια. Έλα, λέγε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι την τελευταία μέρα που είχες έρθει από μένα και λέγαμε έτσι λίγο τα δικά μου και τα λοιπά, κάθισα και σκέφτηκα δύο-τρία πράγματα. Πριν μ' ανησυχείς, έχει γίνει κάτι. Θα σου πω. Σόνια, κάνουμε παρέα τόσα χρόνια. Σε έχω μάθει, με έχεις μάθει. Και σε αγαπώ πολύ, το ξέρεις. Το ξέρω. Αλλά αυτό που έχω άρχισει να συνειδητοποιώ τον τελευταίο καιρό είναι ότι... Ότι? Ότι δεν σε νοιάζομαι απλά σαν φίλη. Έχω άρχισει να συνειδητοποιώ ότι... Ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου, Σόνια. Τι λες, ρε Φώτη? Αυτό που άκουσες. Δεν ξέρω πώς ακούγεται τώρα. Το ξέρω ότι ήμασταν φίλοι και δεν το έχεις σκεφτεί έτσι, αλλά... Πραγματικά αυτό ισχύει. Και θέλω να είμαι μαζί σου. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Μου έχει περάσει και εμένα από το μυαλό μου πάρα πολλές φορές, αλλά... Εντάξει, λέω όχι γιατί είναι η φιλία μας στη μέση. Τώρα τρέπομαι λίγο τώρα. Το ξέρω και ξέρω ότι δεν το περιμένες, αλλά... Φοβάμαι ότι θα χαλάσει αυτή η σχέση που έχουμε. Σόνια, όχι μόνο δεν θα χαλάσει, αλλά θα γίνει και καλύτερη. Αν δεν έρθει η μανούλα στο σπίτι, εσύ ούτε τηλεφώνημα δεν κάνεις. Ρε μαμά, μην αρχίσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω τη ζωή μου. Σταμάτα την κρίνια σου. Και τη ζωή σου νοιάζομαι, αγάπη μου, κόρη μου είσαι. Με αυτά που θα μάθεις σε λίγο θα χαρείς πάρα πολύ και δεν θα με ξαναζαλίσεις. Για μένα, μία θα είναι η χαρά μετά την υγεία σου. Να βρεις κάποιον. Κοντά έπεσες. Μη μου πεις. Μα. Λαλίτα. Ξέρεις με ποιον γίναμε ζευγάρι? Με ποιον, αγάπη μου? Με το Φώτη. Χάρα, τι ωραίο αυτό. Και εμένα μου ήρθε απρόσμενο. Είμαι πολύ χαρούμενη. Εμένα, να σου πω, δεν μου είναι απρόσμενο. Τόσα χρόνια είσαστε μαζί, το περίμενα ότι θα γίνει. Αλήθεια? Ναι, μωρέ, αφού αγαπιώστε τόσο πολύ. Από κάτω ένιωθω ότι υπέβος και ένας έρωτας. Μια μέρα μου άνοιξε την καρδιά του και μου έκανε ερωτική εξομολόγηση και... Εντάξει, κι εγώ αισθανόμουν να σου πω την αλήθεια κατά βάθος. Μπράβο, αγάπη. Χαίρεσαι, μανούλα μου. Πάρα πολύ, κοριτσάκι μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Αχ, τι καλά. Για πες μου, Σόνια μου, μου πεις ότι υπάρχει πρόσωπο. Για πες λεπτομέρειες. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, θα στα πω γρήγορα. Ναι. Με ποιον γίναμε ζευγάρι, είμαστε μαζί. Με ποιον, τον ξέρω. Και πολύ καλά. Α. Και δεν σου περνάει και από το μυαλό. Για πες. Με το Φώτη. Ξαδερφούλα, είμαστε μαζί με το Φώτη. Γίναμε ζευγάρι. Ήρθε προχθές στο σπίτι και μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Και εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και δέχτηκα να είμαστε μαζί. Και εμένα μου είχε περάσει πολλές φορές από το μυαλό, αλλά το έβγαζε γιατί έλεγα είμαστε φίλοι. Θα χαλάσουμε τη φιλία μας. Ρε Σφέη, σου μιλάω. Δεν χαίρεσαι. Πολύ, πολύ χαίρομαι, αλλά σοκαρίστηκα. Δηλαδή θέλω να πω. Ξαφνιάστηκα με το Φώτη που είσαστε φίλοι, κολλητοί. Και εγώ, είναι απρόβλεπτα αυτά τα πράγματα. Ο έρωτας τι κοιτάει τίποτα τώρα. Ναι. Βέβαια. Σας εύχομαι. Τι? Να είσαστε ευτυχισμένοι. Αχ, ναι, κι εγώ. Έλα, πέρασε. Τι έγινε, βρε Φέη? Πώς από τα μέρη μας? Νόμιζα ότι δεν βρισκόμαστε. Ήρθα για να σε συγχαρώ. Για τι πράγμα? Να σου ευχηθώ να ζήσετε, να ευτυχίσετε για τη νέα σου σχέση. Α, άσκαλα, καλοσύνη σου. Δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπεσαι τόση κοροϊδία? Θα μου μιλήσεις για ντροπές. Με δουλεύεις, έτσι? Με την ξαδέλφη μου. Βρήκες να κάνεις σχέση με την ξαδέλφη μου. Γιατί δεν κατάλαβα. Τι σε χαλάει εσένα, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Θα σε αφήσω, νομίζεις, να κοροϊδεύεις την ίδια μου την ξαδέλφη. Πας καλά! Θα μιλήσεις εσύ για κοροϊδίες τώρα. Αυτό είναι ανέκδοτο. Αχ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι θέλεις τώρα δηλαδή να μου πεις? Θέλεις να με πείσεις ότι την αγαπάς? Ότι είσαι ερωτευμένος μαζί της? Αυτό θέλεις να μου πεις? Ό,τι κι αν είμαι, αφορά εμένα και εκείνη. Εσένα έχει πάψει να σε αφορά εδώ και πολύ καιρό. Κάνεις μεγάλο λάθος. Πρόκειται για την ξαδέλφη μου και δεν πρόκειται να την αφήσω έτσι. Η ξαδέρφη σου, Φέη, είναι μαζί μου. Πάρ' το χαμπάρι λοιπόν, έτσι.
Εσύ είχες την ευκαιρία σου πάρα πολλές φορές. Στο είπα, χώρισε τον άντρα σου και θα είμαστε μαζί. Ωραία. Εγώ λοιπόν θα της ανοίξω τα μάτια και θα της πω ότι είσαι μαζί της για να πικάρεις σε μένα. Ναι. Έτσι βέβαια. Σοβαρά. Βέβαια. Να πας, φέη μου. Ευχαρίστως. Στο μάθει Σόνια, στο μάθει ο Λάζαρος και τότε θα χωρίσει το οριστικά. Και εμείς θα το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε. Κάντο, σε προκαλώ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα πω όλα στην ξαδέλφη μου με κίνδυνο να με χωρίσει ο άντρας μου ή να μην πω τίποτα και να χάσω μια για πάντα το Φώτη. Έλα, κορίτσι μου, κάθισε. Τι έγινε? Σόνια, ήρθε γιατί θέλω να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Φέη, τι έχεις? Έπαθε τίποτα ο Λαζαρός? Όχι. Σόνια, ο Φώτης... Ναι? Δεν σ' αγαπάει. Τι? Ο Φώτης δεν είναι μαζί σου γιατί είναι ερωτευμένος. Είναι μαζί σου για να πικάρει εμένα. Τι εννοείς? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, αλήθεια. Κοίταξε να δεις. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, έχω σχέση με το Φώτη. Και επειδή του είπα τελευταία να ρεώσουμε λιγάκι για να μην καταλάβει κάτι ο Λάζαρος, εκείνος θύμωσε και έκανε αυτό σαν αντίδραση για να με ενοχλήσει. Τι λες? Φέη, τι λες, καταλαβαίνεις? Τι λέει το στόμα σου? Έχει σχέση με το Φώτη πίσω την πλάτη του Λάζαρου? Σόνια, λυπάμαι πάρα πολύ. Τι λυπάσαι, αηδιάζω που σ' ακούω! Αν το μάθει ο Λάζαρος, ξέρεις τι θα γίνει?